Μετά από χρόνια καθυστερήσεων και πάντως μετά από μια μακρόχρονη κούρσα διεκδικήσεων για την υλοποίησή του, το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί με ποιο καθεστώς και με ποιο τρόπο θα ξεμπλοκάρει άμεσα και θα προχωρήσουν οι εργασίες κατασκευής του. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, απαντώντας στο Σοκράτη Βαρθάκη του ΣΥΡΙΖΑ και το Βασίλη Κεγκέρογλου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, είπε ότι θα τρέξουν εξελίξεις, αυτές όμως θα ανακοινωθούν κατά την παρουσία του Υπουργού στο Ηράκλειο στα εγγένεια των νέων διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία θα είναι παρόν. Το καταλαβαίνω και έχετε πραγματικά δίκιο σε αυτό. Ότι όπως τελικά κατέληξε ο ανασχεδιασμός της κατασκευής των δικαστικών μεγάρων, το Ηράκλειο που ήταν πραγματικά μια πρώτη, πολύ μεγάλη προτεραιότητα, έπρεπε ενδεχομένως να το βλέπουμε, ενώ το δικαστικό μέγαρο να κινείται σε ό,τι αφορά την κατασκευή του, με πιο γρήγορους ρυθμούς. Σας εξηγώ για άλλη μια φορά ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, στην τελική φάση, προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Σε ερωτήσεις τους, οι βουλευτές στάθηκαν επίμονα στο γεγονός ότι το νέο δικαστικό μέγαρο συνδέθηκε ως έργο με το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου και Χανίων και ενώ ήταν και είναι όριμο, έχει κολλήσει στις καθυστερήσεις που σημειώνονται στα άλλα δύο έργα. Βέβαια είναι αναγκαιότητα και η ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου του Ρεθύμνου, αλλά και η ανέγερση του δικαστικού μεγάρου του Χανίων. Βεβαίως προτεραιότητα και αναγκαιότητα. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρετε τώρα ότι ακόμα στα Χανιά δεν υπάρχει οικόπεδο? Και αν περιμένω εγώ 3 χρόνια να βρεθεί το οικόπεδο, να προχωρήσει μια μελέτη, και όλοι πολύ καλά ξέρουμε ότι για να οριμάσει μια τέτοια μελέτη θα χρειαστούν πάνω από 2 χρόνια. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε άλλα 4 χρόνια για να υλοποιηθεί μια όριμη μελέτη. Να εξειδικευθεί το έργο, το πακέτο αυτό, ως 2 υποέργα. Πρώτο υποέργο, δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου και αναμόρφωση δικαστικού μεγάρου Ρεθύμνου, ανακαίνιση ή λειτουργική αποκατάσταση, δεν έχει σημασία ο όρος. Και δεύτερο υποέργο, το δικαστικό μέγαρο Χανίων. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προχωρήσει η διαπραγμάτευση με αυτούς που θα δηλώσουν ενδιαφέρον και υπό την αίρεση της οριστικής επίλυσης του θέματος της παραχώρησης του οικοπαίδου, αφού υπάρχει συγκεκριμένο οικόπεδο για το οποίο υπάρχουν ζητήματα διαδικαστικά. Η ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου θα συνέβαλε στην απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης, τόνισαν οι δύο βουλευτές που επικεντρώθηκαν στο ότι πρόκειται για ένα όριμο έργο με ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό, το οποίο θα μπορούσε να προχωρήσει άμεσα, χωρίς όμως αυτό επί χρόνια να συμβαίνει. Εδώ που βρισκόμαστε, τελειώνουμε, παραμένει ένα ξεκαθάρισμα, προκειμένου να δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, η δρομολόγηση είναι κάτι το οποίο είναι σαφέστατα μέσα στις προθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι βέβαιο ότι θα το κάνουμε αυτό το βήμα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω από εδώ. Το ζήτημα είναι να επιληθούν τα επιμέρους τεχνικά ζητήματα. Είναι δυνατόν εσείς, Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ, να επιτρέπετε σήμερα να γίνονται δίκες σε αίθουσες που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Ηρακλείου, μη βρίσκοντας άλλη επιλογή?